Κυρία Σπυροπούλου, βρισκόμαστε στο χώρο που την Κυριακή θα διεξαχθεί το 18ο Παζάρι Αγάπη. Ναι. Είναι η δεύτερη φορά που τη διοργανώνουμε σαν Ένωση Γονέων, τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Πέρσι είχαμε πάει εξαιρετικά καλά. Είχαμε μαζέψει ένα πολύ σημαντικό ποσό, γιατί για να πούμε, ο σκοπός της εκδήλωσης είναι να μαζέψουμε χρήματα για τον κουμπαρά της αγάπης. Τα χρήματα αυτά δίδονται όλη τη χρονιά σε οικογένειες μαθητών που τα έχουν ανάγκη. Μιλάμε για λογαριασμούς, μιλάμε για φροντιστήρια, μιλάμε για ένδυση, υπόδηση, ακόμα και ενίκεια. Υπάρχει λοιπόν αυτή η μεγάλη προσπάθεια και η επιτυχία της φετινής χρονιάς θεωρώ ότι εναπόκειται στο γεγονός ότι έχουμε τις περισσότερες συμμετοχές. Έχουμε 30 φορείς, συλλόγους γονέων, επιχειρήσεις όπως η Αναπτυξιακή Λασιθίου, τα ΚΔΑΠ της περιοχής μας. Θα συμμετέχουν οι σύλλογοι για πρώτη φορά της Κριτσάς και του Γυμνασίου και του Δημοτικού και Νηπιαγωγείου, του Συσίου. Θα συμμετέχει το 5ο Δημοτικό, θα συμμετέχει όπως είπαμε η Αναπτυξιακή Λασιθίου για πρώτη φορά και φέτος η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στον δολοφονημένο Αντώνη Καριώτη και στα άτομα με αναπηρία. Θα υπάρχει λοιπόν και πάγκος της Ένωσης ΑΜΕΑ, συνεχίζοντας τη συνεργασία που έχουμε σαν δύο ενώσεις. Να πούμε ότι το Παζάρι Αγάπης ξεκινάει μετά τις 11 η ώρα το πρωί της Κυριακής. 10:30 για να είμαστε ακριβείς φέτος. Θα έχει πολλή μουσική, πολλή διάθεση και πάρα Βέβαια, βέβαια. Θα έχει το δύο τέχνης με τα παιδιά μας που θα τραγουδήσουν. Θα έχει το πρώτο και το δεύτερο και τρίτο γυμνάσιο. Θα έχει το δεύτερο λύκειο. Θα έχει ένα υπέροχο θεατρικό του δευτέρου δημοτικού. Θα έχει δρόμενα όπως οικαστικό εργαστήριο από το τέταρτο νηπιαγωγείο. Θα έχει πάγκους απασχόλησης των παιδιών από το Project Parenting. Θα έχει πολύ φαγητό, να μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί φέτος εκτός από το ΔΙΕΚ έχουμε και την Αναπτυξιακή που θα μας κάνει διάφορα πράγματα. Ναι, και το πρώτο γυμνάσιο, κάτι κρέπες έχω ακούσει. Άρα να είμαστε προετοιμασμένοι για πολύ ωραία πράγματα. Είναι σημαντικό επίσης να πούμε ότι επειδή η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στον αντικοχαμένο, δολοφονημένο Αντώνη Καριώτη, που αυτό έχει ένα επιπλέον βάρος για την κοινωνία. Ναι, γιατί πρέπει να θυμίζουμε σε αυτούς που πρέπει, στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο κεντρικό κράτος, ότι δεν χρειάζεται απλά να λέμε λόγια, αλλά να κάνουμε και πράξεις για όλες τις ομάδες του πληθυσμού, για όλη την κοινωνία και όχι μόνο όποτε θυμόμαστε, όταν θυμόμαστε και για συγκεκριμένους λόγους που θυμόμαστε. Όλη η κοινωνία λοιπόν και τα παιδιά μας με όλη αυτή την προσπάθεια θα δείξουν για άλλη μία φορά πόσο θέλουν και παλεύουν για μία συμπεριληπτική κοινωνία.